Μαζί μας είναι σήμερα μία εξαιρετική ηθοποιός, είναι μεγάλη μου χαρά να τη γνωρίσω κι εγώ έτσι καλύτερα από κοντά. Μαζί μας είναι η Κόρα Καρβούνη. Καλώς Τινά. Πώς είσαι? Καλά θέλω. Παρακαλώ κάθισε. Ευχαριστώ. Τι αέρας. Από πού να ξεκινήσω? Το ξέρεις ότι... ή δεν το ξέρω αν το γνωρίζεις, ότι υπάρχει τέλος πάντων για σένα αυτό που λένε όλοι, ότι είσαι από τις καλύτερες ηθοποιούς της νιανιάς σου αυτή τη στιγμή. Μεγάλη μου τιμή, ευχαριστώ πολύ. Το νιώθεις εσύ, το καταλαβαίνεις, το συνειδητοποιείς ότι υπάρχει όλο αυτό γύρω από το όνομά σου? Όχι, δεν το συνειδητοποιώ ακριβώς, γιατί έχουμε στη δική μου τη γενιά πάρα πολλές, πολύ δυνατές ηθοποιούς. Αυτό που σίγουρα συνειδητοποιώ είναι όταν έχω μια επιτυχία. Ναι, εκεί το συνειδητοποιώ. Εκτιμάτε το ταλέντο, πιστεύεις, στην εποχή μας σήμερα στην Ελλάδα? Το καλλιτεχνικό. Δεν νομίζω ότι εκτιμάτε, αλλά γενικά δεν πιστεύω ακριβώς στο ταλέντο εγώ. Πιστεύω στη σκληρή δουλειά. Α, ναι. Ναι. Νομίζω ότι το ταλέντο... Είναι θέμα προπόνησης. Στην υποκριτική, ναι. Η υποκριτική τέχνη είναι μια επίκτητη τέχνη. Δεν γεννιέται κανείς ηθοποιός. Πρέπει να γίνει ηθοποιός. Και έτσι το να έχεις μια από τη φύση, μια βοήθεια, μια ωραία φωνή, ένα ωραίο στήσιμο κτλ. Δεν σημαίνει κάτι. Θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά αυτή η τέχνη. Και επιμονή. Και επιμονή και πειθαρχία. Και άνθρωποι που δεν το έχουν σπουδάσει και βλέπεις ότι έχουν κάνει επιτυχίες. Μπορεί να μην το έχεις σπουδάσει, αλλά να συναντήσεις πολύ σωστούς ανθρώπους που να σε καθοδηγήσουν πάρα πολύ σωστά. Είναι αυτό που έλεγε, νομίζω τώρα δεν θυμάμαι, ότι είναι σαν τους παίκτες του ποδοσφαίρου. Ότι όσο πιο πολύ προπόνησε, ήταν η Σλάσκο. Ναι. Όσο πιο πολύ προπονείσαι. Και αυτό εσύ το πιστεύεις τόσο πολύ που το έχεις εξελίξει και τη ζωή σου έτσι. Δηλαδή, νομίζω κάνεις personal coaching σε ανθρώπους που θα δώσουν παιδιά τα οποία θέλουν να μπουν μέσα σε μια σχολή. Εργάζομαι με παιδιά που είναι υποψήφια, αλλά και με ήδη έτοιμους ηθοποιούς. Τους βοηθώ στο να χτίσουν το ρόλο τους. Είμαι πίσω από την κάμερα και βλέπω το monitor. Είναι κάτι το οποίο εκλείπει και πιστεύω ότι το έχουμε πολύ ανάγκη εμείς οι ίδιοι οι ηθοποιοί καταρχάς, γιατί οι σκηνοθέτες μας έχουν πάρα πολλά πράγματα. Ναι, κάνουν συνήθως το σενάριο, την παραγωγή. Θέλουν και αυτοί μια βοήθεια από έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει αποκλειστικά το πώς να μιλάει σε έναν ηθοποιό. Και το κάνεις. Νομίζω είσαι μοναδική που το κάνεις αυτό. Υπάρχουν και άλλοι. Δεν ξέρω στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό πάρα πολύ. Στο εξωτερικό πολύ. Αλλά πάρα εδώ πολύ. Στην Ελλάδα εγώ δεν το έχω ξανακούσει από συνάδελφο. Όχι, όχι. Δυστυχώς υπάρχουν καθηγητές που πολλοί που προετοιμάζουν παιδιά. Αλλά αυτό το ότι βλέπουν κάμερα και βοηθούν τον επαγγελματία ηθοποιό, δεν έχω ακούσει κάποιον άλλο να το κάνει. Μόνο για την τηλεόραση, όχι για το θέατρο. Όχι, για το θέατρο υπάρχει ο σκηνοθέτης εκεί, έχει άλλη λειτουργία από ό,τι στο σινεμά ή στην τηλεόραση. Εσύ άργησες όμως με τηλεόραση, τώρα σε παρακολουθούμε στη σειρά εδώ στο Sky, στους Πανθέους, που έχεις έτσι ένα ρόλο διαφορετικό λόγω επιλογών, αλλά τηλεόραση δεν έχεις κάνει. Δεν πολύ. Έχω κάνει... Ήσουν πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο. Άργησες να δεις το... Και στο κινηματογράφο. Στο κινηματογράφο. Τηλεόραση έκανα, αλλά πολύ σποραδικά και όχι σε αυτό το τόσο μεγάλο εύρος που είναι μια καθημερινή σειρά. Μου έτυχε από πέρσι να μπω πιο ενεργά καθημερινά στην τηλεόραση και στα σπίτια των ανθρώπων. Εγώ αγαπούσα πάντοτε την τηλεόραση και την αγαπώ βαθιά. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ψυχαγωγία για τον κόσμο και ειδικά για τον κόσμο που δεν είναι στην Αθήνα ή σε κάποια μεγάλη πόλη όπου μπορεί να πάει ένα σινεμά ή να πάει στο θέατρο. Δηλαδή, ψυχαγωγούμε όλη την Ελλάδα που δεν μπορεί να έρθει να μας δει στο θέατρο και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και θέλω να ανάγουμε όλο και περισσότερο το επίπεδο της τηλεόρασης. Εγώ μπορώ μόνο μέσω του υποκριτικού κομματιού, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Άρα καταλαβαίνω ότι ίσα-ίσα είσαι θετική στο κομμάτι. Δεν το έκανες δηλαδή απαξιωτικά επειδή στο θέατρο έχεις δύο φορές ψηφιστεί νομίζω στο Αθηνόραμα ως η καλύτερη ηθοποιός. Γενικά είναι αυτό που έλεγα και στην αρχή. Δεν το έκανες απαξιωτικά. Όχι. Θέλεις να είσαι στην τηλεόραση. Θέλω πάρα πολύ. Απλά υπήρχε από πολύ παλιά μία έτσι νοοτροπία ενός διαχωρισμού των ηθοποιών σε φερόμενους εμπορικούς και φερόμενους ποιοτικούς που ήταν πάρα πολύ άδικο και αυτό ευτυχώς έχει σταματήσει.
και έτσι μας δίδεται όλων η ευκαιρία και να παίξουμε στο θέατρο και στην τηλεόραση. Γιατί έχουν αδικηθεί πολύ και οι λεγόμενοι εμπορικοί ηθοποιοί στο θέατρο. Τους έχουν αδικήσει. Πώς είναι στη σειρά? Εμείς τώρα ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τα γυρίσματα και είμαστε σε μια φάση αποχαιρετισμού. Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα. Δούλευα με δύο συνεργεία, με εξαιρετικούς συνεργάτες, με εξαιρετικούς συναδέλφους και νιώθω ευγνώμων. Επειδή έχεις και αυτή την σκέψη που είναι πιο κριτική απέναντι στο αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα σου άρεσε? Φυσικά μου άρεσε, ναι. Μου αρέσει πολύ η φωτογραφία, μου αρέσει πάρα πολύ η υποκριτική των συναδέλφων μου. Όλο το πώς έχει στηθεί και δεν ξέρετε με τι κόπο έχει γίνει αυτό. Δηλαδή τώρα τα συνεργεία μας είναι δύο και δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα με μισή ώρα διάλειμμα. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια για αυτό που έρχεται στους δέκτες και θεωρώ ότι με τους ρυθμούς με τους οποίους δουλεύουμε είναι αξιοθαύμαστο το αποτέλεσμα. Η Νίνα... Ναι, εγώ υποδύω με την Νίνα Αυγουστάκη, η οποία είναι η καλύτερη φίλη της Μάρμος, η οποία έχει ένα ξενοδοχείο που είναι ένα κέντρο διερχομένων και ουσιαστικά είναι ένα συνδετικός... Παντρεμένη όμως. Παντρεμένη, με τον καλύτερο φίλο του Ανδρέα Πανθέου, τον Λουκά. Τα μπέρδεψα. Παντρεμένη με, ναι, με τον Λουκά, που είναι ο καλύτερος φίλος του Ανδρέα Πανθέου. Ναι, και το ξενοδοχείο της είναι ένα κέντρο που έρχονται όλοι και αυτή είναι ένας, σαν ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη Μάρμο, τον Κίτσο, τον Ανδρέα και ούτω καθεξής. Πώς μπορεί να συνδυαστεί και να διαλογηθεί μέσα στο μυαλό σου ότι ίσως το ότι δεν υπάρχει παιδί αποφασίζει να καλύψει αυτό το κενό με αυτές τις σχέσεις? Καλύπτεται ή δεν είναι η αλήθεια? Δεν καλύπτεται και γι' αυτό αποφασίζει να υιοθετήσει όντως ένα παιδάκι, το οποίο της τώρα, στα τελευταία επεισόδια, το διάβαζα στο ρόλο σου και μου έκανε εντύπωση και λέω αυτό το παίρνει το χαρτί ένας ηθοποιός. Πώς μπορεί να σκεφτεί ότι υφίσταται, ας πούμε, και μπορεί ένας άνθρωπος να αντιδράσει έτσι? Είναι η δουλειά μου αυτή να το κάνω και για να μιλήσω για πολλές μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους. Να θεωρώ ότι και την ώρα που έπρεπε να κάνω αυτή τη σκηνή. Ναι, την ώρα που έπρεπε να κάνω αυτή τη σκηνή, πραγματικά αναλογιζόμουν μόνο πόσες γυναίκες έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση και πώς θα μπορούσα έστω μέσω από αυτή τη σκηνή και αυτή την ερμηνεία να τις βοηθήσω να αποχαιρετήσουν και να ξανακλάψουν αυτό το πολύ δύσκολο τραύμα που τους έφερε η ζωή. Η αντίδρασή μου όταν το πρωτοδιάβασα εγώ ίδια, έβαλα τα κλάματα φυσικά. Ήτανε πολύ σκληρό. Γενικά το να φεύγει ένα παιδί είναι πολύ σκληρό. Εγώ πιο πολύ σκεφτόμουν στο ότι, ή έτσι το κατάλαβα, ότι η επιλογή αυτή, παρότι έχει τον σύντροφό της, ναι, τον σύζυγό της, να βρίσκεται τέλος πάντων κάπως κάθε βράδυ διαφορετικά με... Α, με άλλους, ναι, με άλλους συντρόφους. Πώς μπορεί να συνδυαστεί και λέω πώς ένας ηθοποιός αυτό μπορεί να το διαχειριστεί? Δεν χρειάζεται εγώ να διαχειριστώ κάτι. Εγώ χρειάζεται να αιτιολογήσω και να δικαιολογήσω την ηρωίδα μου. Μπορώ να κατανοήσω ότι το μεγάλο έλλειμμα του να μην έχεις ένα παιδάκι μπορεί να σε οδηγήσει σε εξωσυζυγικές σχέσεις. Δηλαδή, χρειάζεσαι κάτι άλλο για να νιώσεις ζωντανή. Προφανώς, εγώ έτσι το δικαιολόγησα για την Νίνα, το γεγονός ότι απατά τον άντρα της. Μάλιστα. Να βρεις ξανά... Κάτι να νιώσει... Το συναίσθημα. Κάτι, ναι. Γυναίκα. Νομίζω αυτός είναι ο λόγος που την οθεί. Έχουμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Ήρθαμε. Πού ήσουν? Νίνα, έπρεπε να αναλάβουμε κάποια πράγματα. Τι πράγματα? Για το Σπυρό. Νίνα, σε παρακαλώ. Ρωτάω για το Σπυρό. Καλύτερα που δεν ήρθες, Νίνα, ήταν πολύ άσχημο. Πήγες και τον είδες χωρίς εμένα. Πώς μπόρεσες, πώς το έκανες αυτό? Για σένα. Για μένα. Σταμάτα, Μάρμο, σταμάτα. Φύγετε! Δεν θέλω κανέναν εδώ! Νίνα... Είπα κάτι, Ανδρέα! Φύγετε! Αφήστε μας μόνους! Στον κάτω-κάτω μόνοι μας είμαστε! Θα πονέσουμε, θα κλάψουμε, αλλά στο τέλος θα το ξεπεράσουμε. Μαζί. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Αλλά πώς? Όχι έτσι πάντως. Αν δεν φταίμε εγώ κι εσύ, κάποιος φταίει. Και δεν θα ησυχάσω αν δεν πληρώσει. Νίνα μου, ποτέ δεν θα μάθουμε πώς ακριβώς έγινε. Στην αστυνομία μας είπαν πως ήταν από πτώση. Κάπως μέσα στη νύχτα μόνο του το παιδί έπεσε... Όχι, Λουκά, δεν έπεσε από μόνο του το παιδί. Κάποιος το σκότωσε. Και δεν θα ησυχάσω αν δεν τον δω να σαπίζει στη φυλακή.
πώς βλέπεις τη σκηνή? Είναι από το σημερινό επεισόδιο η συγκεκριμένη. Τι θυμάμαι καλά τη σκηνή. Είναι τώρα μετά από όλο αυτό που της έχει συμβεί, πραγματικά θα ψάχνει να βρει ποιος είναι ο δολοφόνος του παιδιού της. Είναι η μόνη η οποία είναι πεπισμένη ότι δεν πρόκειται για ατύχημα, όπως της λέει η αστυνομία. Ναι. Διαισθανόταν ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά μεταξύ του Μαρμάρη και του γιού της. Είναι φοβερή υποκριτική σου. Καλά, εγώ και το χιλάκι κάθε φορά που βλέπω για τον είδαμε στη σκηνή, αλλά είσαι φοβερή. Παρότι τώρα σε βλέπουμε και σε ένα ρόλο ο οποίος είναι τραγικός ρόλος επί της ουσίας και νομίζω παίζεις δραματικούς ρόλους. Τώρα έχεις κάνει κάτι στο διαδίκτυο που είναι κωμικό ουσιαστικά. Ναι. Είχαμε μια καταπληκτική ιδέα με τον Χάρη τον Πατραμάνη, έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, να κάνουμε μία μαύρη κωμωδία εν μέσω COVID, όπου είναι μια κοπέλα που είναι αποτυχημένη stand-up comedian και αρχίζει το κάπνισμα για να έχει παρέα. Αλλά δεν παίζω μόνο εγώ, παίζω και τη δίδυμη νεκρή αδελφή της που εμφανίζεται ως φάντασμα. Ουσιαστικά, επειδή έχει χάσει την αδελφή της, έχει χάσει τη δουλειά της, έχει κλειστεί μέσα λόγω του κορονοϊού, αρχίζει το κάπνισμα για να γνωρίσει κόσμο. Είναι μια υπαρξιακή μαύρη κωμωδία που έχει να κάνει με τις σχέσεις, με το πένθος που δεν μπορεί κάποιος να βιώσει. Και βγήκε στο διαδίκτυο, αυτή την ιδέα είχαμε, στο YouTube, στο Comedy Lab, στην πλατφόρμα αυτή. Και τώρα θα γίνει ταινία. Θα γίνει ταινία. Συγχαρητήρια. Αυτό σκεφτόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι. Γιατί άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Δηλαδή, με σταματάνε στο δρόμο, μου λένε έχεις φωτιά, μου κάνουν πλάκα. Εσύ είσαι δίδυμη. Είστε αυτό είναι το άλλο αστείο τώρα. Ναι. Εγώ είμαι και δίδυμη, όντως. Ναι. Αλλά δεν μου το πρότειναν γι' αυτό. Είχε γραφτεί ήδη το σενάριο μαζί με έναν άλλον εξαιρετικό ηθοποιό και σεναριογράφο, τον Κωνσταντίνο Τορεπάνη. Και τυχαία επέλεξαν εμένα. Δεν είχε να κάνει με το ότι έχω κι εγώ δίδυμη αδελφή. Απλώς τώρα που μας το είπες. Και του χρόνου ετοιμάζεις κάτι στο θέατρο? Ναι, του χρόνου θα. Αποφάσισα ότι θέλω να κάνω κάτι πάρα πολύ φρέσκο, γιατί εγώ προσωπικά χρειάζομαι έναν επαναπροσδιορισμό στο θέατρο. Μου έχει λείψει πολύ η μαγεία και με έναν πολύ στενό μου φίλο και συνεργάτη, επίσης ηθοποιός, τον Μιχάλη Πανάδη, θα με σκηνοθετήσει σε ένα σύγχρονο έργο που ονομάζεται John, τη Sunny Baker, το οποίο είναι μια, πώς να το πω, και αυτή μια υπαρξιακή θρίλερο-κωμωδία και θα παιχτεί στο θέατρο Σημείο, σε παραγωγή του Παναγιώτη Γεροδήμου. Τώρα το υπόλοιπο cast δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα νωρίς. Είναι λίγο νωρίς, ναι. Να ευχηθώ όχι μόνο στο θέατρο, σε όλα να έχεις μαγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Και εγώ. Ευχαριστούμε.